Με την Έλλη Χαχάμη να τη δούμε, να την καλημερίσουμε. Γεια σου, Έλλη, καλημέρα. Γεια σου, Νέλη. Καλημέρα σας Με τι ξεκινάμε, Ξεκινάμε με οι Ηνωμένε Πολιτείε και την, την επίσκεψη του Εμμανουέλ Μακρόν, του Γάλλου Προέδρου, στον. Τρομερό κλίμα βάση. είχαν οι δυο τους. Τρομερό, Τρομερό κλίμα. κλίμα. Εμφανίστηκαν ενωμένοι. Βλέπουμε τα πλάνα από την υποδοχή τους στο δείπνο, στον Λευκό οίκο. Να σα πω ότι είναι η πρώτη φορά κατά τη διάρκεια της Προεδρίας Biden, που υποδέχεται το Προεδρικό Ζεύγο με. Όλε τι επισημότητε που αρμόζουν σε έναν αρχηγό ε, κράτου, έναν ε, ξένο ηγέτη και μάλιστα αξίζει να το τονίσουμε Ευρωπαίο ηγέτη. Και λίγο καιρό μετά τι ενδιάμεσε εκλογέ στι Ηνωμένε Πολιτείε. Ε, ήταν μια υπέρηλαμπρη τελετή, το βλέπουμε κιόλα, με πάρα πολλού προσκεκλημένου, τουλάχιστον 340 τόσο από την πολιτική όσο και από την καλλιτεχνική σκηνή. Black Ρωγή, Tie φυσικά. Edition, έτσι, όχι αστεία. Mm. Ακριβώ. Για... Βλέπουμε την πρόποση. Την πρόποσή του ε, εδώ. Ε, να σα πω ότι προηγήθηκε η τρίωρη συνάντησή του ή κατηδιαν συνάντησή του. Συγγνώμη, Μπρένερ, δεν να το πει σοβαρά, εσύ, αλλά εγώ λίγο το αυτό. <laughs> ε, Έχει δίκιο. Πέρα, πέρα, πέρα. Ε, είδες, η ροζέ σαμπάνια oh. είναι τη μόδα, τώρα και αυτή η ροζέ πεινάει. Ε, έλα, βρε, νέλυ, φυσικά είναι. φυσικά ναι. ε, Λοιπόν προηγήθηκε η συνάντησή τους στο Βαλγραφείο ε, ε, μετά έδωσαν μια κοινή συνέντευξη τύπου στην οποία όπως ε, σας είπα εμφανίστηκαν αποφασισμένοι να παραμείνουν ενωμένοι απέναντι στη Ρωσία και τον ε, πόλεμο στην ε, Ουκρανία καταδίκασαν αυτό το παράνομο και επιθετικό πόλεμο είπαν ότι δεσμεύονται πως θα λογοδοτήσουν οι ναι. ε, ένοχοι για όλες αυτές τις θηριωδίες που διαπράττονται και για πρώτη φορά Τώρα, ο Τζο Μπάιντεν δήλωσε: Δεν έχει μιλήσει με τον Ρώσο πρόεδρο από την αρχή τη εισβολή. Είπε λοιπόν πω είναι έτοιμο να μιλήσει μαζί του, αλλά υπό όρου. Ποιοι είναι αυτοί οι όροι, είπε ότι αν ο Βλάντιμιρ ε, Πούτιν ε, δείξει τη βούληση να τερματίσει τον πόλεμο, τότε και εγώ είμαι έτοιμο να μιλήσω μαζί του. Αλλά αυτό θα γίνει μόνο μετά από διαβούλευση με του ε, φίλου Γάλλου και του συμμάχου μου στο ΝΑΤΟ. Είχε προηγηθεί λίγο νωρίτερα μια δήλωση του Εμμάνουελ Μακρόν, ο οποίο επιβεβαίωσε ουσιαστικά ότι τι επόμενε ημέρε θα μιλήσει με τον Βλάντιμιρ ε, Πούτιν. Είπε πολύ χαρακτηριστικά στη συνέντευξή του ότι περίμενα να έρθω στην ε, Ουάσιγκτον να μιλήσω με τον Τζο Μπάιντεν και μετά να προχωρήσω σε, σε αυτή την ε, τη συζήτηση με τον Ρώσο πρόεδρο και είπε μάλιστα ότι δεν μπορούμε να αναγκάσουμε την Ουκρανία να συρθεί στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων αν, με όρους εν πάση που δεν επιλέξει εκείνη. Ότι είναι στη δική της δικαιοδοσία. Είναι μια τακτική που βλέπουμε ότι την κρατά όλο αυτό το καιρό. Και να σα πω επίση ότι ένα αγκάθι μεταξύ του παραμένει η οικονομία, ουσιαστικά ναι. η, η κριτική των δυτικών και ειδικό του Εμμάνουελ Μακρόν ω προ ε, την επιθετική οικονομία των Ηνωμένων Πολιτειών και αυτό αφορά τον νόμο για τη μείωση του πληθωρισμού στι ΗΠΑ, που αυτό μπορεί να οδηγήσει λόγω των πολύ υψηλών επιδοτήσεων σε πολλέ εταιρείε στην Ευρώπη για να πάνω μεταναστεύσουν ουσιαστικά 12... στην διάφορα του Ατλαντικού. 12 δευτερόλεπτα ήταν το χέρι του Μπάιντεν την, ε, για να Στην πλάτη της σύζυγου Στην του Στην πλάτη. Ναι. ναι. Μετρημένα, τα μέτρησα τώρα. σε Όχι, λέω, ήταν θερμή η υπόδοχη. Ναι. Όχι αστεία. Ναι. Λοιπόν,